Στο δικαστικό Μέγαρο των Σερών, κατηγορούμενοι για μία ακόμη φορά, βρέθηκαν οι αγρότες για υπόθεση εξαναβολής που αφορούσε την παρακόλληση συγκοινωνίας από τα μπλόκα του Προμαχώνα του 2016. Πέρασαν 5 χρόνια και οι αγρότες ακόμη περιμένουν την οριστική εκδίκαση της απόφασης. Σύμφωνα με τον Στέργιο Λίτο, οι αγρότες είχαν πολλά προβλήματα και βρέθηκαν στα μπλόκα προκειμένου να αγωνιστούν για αυτούς και τις οικογένειές τους. Έχουμε το τελευταίο αγροτοδικείο από τα μπλόκα του 2016 που έλαβαν χώρα πάνω στο τελωνείο του Προμαχώνα, τότε που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήθελαν και το κάναν, όχι απλά ήθελαν. Άκουσαν την εφορία, διέλυσαν τον ΟΓΑ, κάναν τον ΕΦΚΑ και μας φορολόγησαν ακόμα και τις επιδοτήσεις που παγκοσμίως μόνο στην Ελλάδα φορολογούνται οι επιδοτήσεις. Όλο στοιχεία, αύριο το δικαστήριο μας το κάνει ένας δικηγόρος εκ των Αθηνών, Καλούτας αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο οποίος ήταν πολιτευτής των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και αναρωτιέμαι, κυρία Σπυρίδων, όλα τα αγροτοδικεία που έχουμε, η εισαγγελέα Σερών λέει ότι παίρνει τα βίντεο από το Επιλογές, από το Sky, από τον Αντένα, από τον Αλφα και μας δικάζει. Ρωτήστε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ αγρότης είμαι, δεν ξέρω από αδικήματα. Εγώ ξέρω ότι είχαμε τεράστια προβλήματα και ήμασταν υποχρεωμένοι απέναντι στις οικογένειές μας και στους συνανθρώπους μας να αγωνιστούμε. Και πήγαμε και αγωνιστήκαμε. Τα αδικήματα δεν μας απασχολούν. Γιατί δεν θεωρούμε ότι πράξαμε κάποιο αδίκημα, δεν κλέψαμε, δεν πουλήσαμε, δεν κάναμε κάτι κακό. Βγήκαμε για να αγωνιστούμε για τα νοικοκυριά μας, για τους Έλληνες αγρότες. Για την αδικία την οποία γίνεται, η οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Αύριο δικάζονται περίπου 20 αγρότες. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Όχι, δεν είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο, γιατί αν θυμάστε καλά ήταν περισσότερα από 1.000 τρακτέρ και 1.000 αγρότες πάνω στον Προμαχώνα. Οπότε δεν είναι αρκετά. Ναι, είναι για τις κινητοποιήσεις του 2016 στον Προμαχώνα, οι μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνανε σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα δικαστήριο το οποίο έχει πάρει 3 αναβολές μέχρι στιγμής. Όχι από εμάς, άλλη φορά λόγω ωραρίου και άλλη φορά γιατί δεν ήταν αυτοί που κάναν τη μήνυση. Πιστεύω σήμερα ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία ώστε να μην ερχόμαστε σε τακτικά χρονικά διαστήματα στις δικαστικές αίθουσες, το οποίο και το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλα δικαστήρια από εδώ και πέρα, αλλά τουλάχιστον το 2016 θα μπορέσουμε να τελειώσουμε. 5 χρόνια, όπως αναφέρατε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Σας είπα και πιο μπροστά, η αναβολή τελευταία, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι που πάρθηκε, ήταν μη προσέλευση αυτή που κάναν τη μήνυση, γιατί δεν είναι από την αστυνομία μήνυση, είναι από ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει κάνει τη μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, θα περιμένουμε και θα δούμε το αποτέλεσμα της δίκης. Ο δικηγόρος Δημήτριος Καλουτάς ανέφερε ότι η πρόθεσή τους είναι να ανακαλέσουν την οποιαδήποτε καταγγελία. Από τη μεριά την ειδική μου η πρόθεση είναι ευθύς εξ αρχής λόγω της μεταγενέστερης μελέτης της δικογραφίας να ανακαλέσουμε την οποιαδήποτε καταγγελία η οποία δεν έγινε μόνο για την περιοχή της Βορειοελλάδος, έγινε για όλη την Ελλάδα από την κυρία Γκουτζαμάνη, την Ευτέρπη, την τότε εισαγγελέα. Εγώ από την πλευρά μου σήμερα έχω σκοπό να βοηθήσω τους ανθρώπους, διότι είδα εκ των υστέρων τα δίκαια αιτήματα οποιονδήποτε και να ανακαλέσουμε την διαδικασία και να ασχοληθούν οι άνθρωποι με τα ειρηνικά τους έργα. Άλλοι οι οποίοι ταλαιπωρήθησαν με την πάροδο του χρόνου, η ταλαιπωρία εξατμίζεται και όχι μόνο εξατμίζεται, εξασθενίζει και χάνει πλέον και το ενδιαφέρον στη διαδικασία. Εν τελική δε αναλύσει, να το πω και νομικά με την διάταξη, έχει αρθεί η δόλια προαίρεση. Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αθωωτική για όλους τους κατηγορούμενους αγρότες, βάζοντας τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία τους.